Πάνω από 7.000 ήταν οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από άνεργους μέχρι σήμερα, τελευταία ημέρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινοφιλούς εργασίας. Όμως, και ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί πως στις 21 Φεβρουαρίου επρόκειτο να αναρτηθούν, οι πίνακες με τιμωριοδότηση των ανέργων που έκαναν αίτηση τώρα μετατίθεται για το μέλλον, καθώς δεν είναι έτοιμο το λογισμικό του ΑΣΕΠ από το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, ο Κώστας Πούλιος, αντιπρόεδρος του ΕΙΚ, δήλωσε πως δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα να παραλαμβάνουν αιτήσεις από άνεργους για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας, γιατί δεν έχει ανοίξει το λογισμικό του ΑΣΕΠ ώστε να τις καταχωρήσουν απευθείας εκεί. Περιμένουν από το Υπουργείο Εργασίας να δώσει το λογισμικό και πιθανό αυτό να γίνει μέχρι την Παρασκευή και αν γίνει αυτό, πιθανά να ξεκινήσουν να παραλαμβάνουν αιτήσεις από τη Δευτέρα. Παράλληλα, εκατοντάδες ήταν οι συμπολίτες μας που βρέθηκαν και σήμερα στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας, περιμένοντας σε ατέλειωτες ουρές για να κάνουν τη δική τους αίτηση για μία από τις 2.000 θέσεις που αντιστοιχούν στο νομό. Πιστεύω ότι με την πολύ μεγάλη προσπάθεια και καλή οργάνωση που κάναμε, η διαδικασία κύλησε ομαλά. Έχουμε παραλάβει μέχρι αυτή τη στιγμή κάθε φορέα στο σημείο εδώ του ΦΟΑΓΕ περίπου 2.000 αιτήσεις. Το επιθυμητό είναι το δυνατό συντομότερο να μπορέσουμε με τη βοήθεια του λογισμικού που θα μας στείλει οι υπηρεσίες του Υπουργείου στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Το επιθυμητό είναι να έχουμε έτοιμες τις λίστες και να τις αναρτήσουμε κιόλας. Όπως μας δήλωσαν από το Υπουργείο Εργασίας, γίνεται μία προσπάθεια το λογισμικό να είναι συμβατό με τις κωδικοποιήσεις μας, ώστε με την πρώτη εφαρμογή να έχουμε και άμεσο αποτέλεσμα. Υπογραφές στο αποπρόσχεδο. Και η